Η γέννησή σου Χριστέ ύψους ανατολή, Κύριε δόξα Συ. Χαίρετε κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, όλοι εσείς που ακούτε τις εκπομπές μας, αλλά και όλοι εσείς που ίσως για πρώτη φορά θα ακούσετε μία εκπομπή τέτοιου είδου. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος από το αφιέρωμά μας για την γέννηση του Χριστού. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, στο πρώτο μέρος, είπαμε διάφορα δογματικά θέματα, όπως αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, ενώθηκε δηλαδή ο Χριστός με τη φύση μας για να την αγιάσει και να την θεώσει, να την αυθαρτοποιήσει. Ο Υιός του Θεού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος από τον ουρανό ψηλά κατέβηκε στην γη χαμηλά για να πάρει τον άνθρωπο από χαμηλά και να τον ανεβάσει ψηλά. «Εν ή να θεώσει τον άνθρωπον» λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και αυτό εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, ίδιος σε όλα με εμάς, εκτός όμως από την αμαρτία. Επίσης, στην γέννηση του Χριστού συνήργησαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο πατήρ Ιβδόκησεν, ο λόγος σάρξε γένετο, σαρκώθηκε δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο λόγος του Θεού, και το Άγιο Πνεύμα επεσκίασε την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία συνέλαβε στην κοιλία της το Χριστό, εκ πνεύματος Αγίου. Όταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κέσαρας Αύγουστος βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του και αφού υπέταξε όλους τους λαούς του τότε γνωστού κόσμου στην μονοκρατορία του, αποφάσισε να προβεί σε απογραφή των υπηκόων του και χωρίς να το ξέρει κατέστη όργανο του σωτηριώδους σχεδίου του Θεού διότι επιβάλλοντας ενότητα και αρμονία στους τόσους και τόσους λαούς της απέραντης αυτοκρατορίας του, τους προετοίμασε ώστε να δεχθούν την Αποκάλυψη του ενός και του Θεού. Και μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη αυτή απογραφή του Κέσσαρα είναι η προφητική εξαγγελία της εγγραφής των εκλεκτών του Θεού στο βιβλίο της ζωής. Εξάλλου, το αυτοκρατορικό διάταγμα το οποίο έφθασε στην Παλαιστίνη την εποχή που διοικητής της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος, επαλήθευσε την προφητεία σύμφωνα με την οποία ο Μεσσίας επρόκειτο να γεννηθεί από την φυλή του Ιούδα στην Βιθλεέμ, την γενέτειρα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ. Διότι ο Ιωσήφο ο Μνίστορ, ο οποίος βρισκόταν τότε με την Μαρία στην Ναζαρέτη της Γαλιλαίας, αναγκάστηκε να ξεκινήσει και να πάει στην γενέτειρα των πατέρων του, την Βιθλεέμ παρά το προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της Θεοτόκου, την οποία ο κόσμος νόμιζε ως σύζυγό του. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Άγιος Ιωσήφ Μνίστορ μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο δεν είχαν καμία σαρκική σχέση. Όταν βγήκε από τον ναό η Θεοτόκος σε ηλικία 15 ετών, την μνίστευσαν οι ιερεί του ναού με τον δίκαιο Ιωσήφ για να έχει κάποιον προστάτη δίπλα της. Ήταν κατά πολύ μεγαλύτερός της. Ο κόσμος όμως που δεν γνώριζε το μυστήριο της θεία Οικονομίας θεωρούσε την Θεοτόκο ως σύζυγο του Ιωσήφ και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως παιδί του. Όταν λοιπόν την μνήστευσαν οι ιερείς του ναού, ο Ιωσήφ την πήρε την Θεοτόκο στο σπίτι του και ζούσαν όλοι μαζί με την οικογένειά του, γιατί ο Ιωσήφ είχε και έξι παιδιά από τον πρώτο γάμο του, που η γυναίκα του είχε πεθάνει και ήταν η προστατευόμενή του η Θεοτόκος. Την είχε σαν κόρη του, απλά και μόνο να υπάρχει δίπλα της ένας άνδρας να την προστατεύει διότι απαγορευόταν εκείνα τα χρόνια στα κράτη αυτά μια γυναίκα να έχει παιδί χωρίς να έχει άνδρα, τότε έπρεπε να λιθοβοληθεί. Κι έτσι λοιπόν κατέστη όργανο της θεία Οικονομίας, ο δίκαιος Ιωσήφ, προστάτης της Θεοτόκου και προστάτης του Θείου Βρέφους. Ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ να πάνε να απογραφούν στην Βιθλεέμ της Ιουδαίας και οι Θεοτόκος από την Βιθλεέμ καταγόταν. Είχαν παρόμοιο γενεαλογικό δένδρο με τον δίκαιο Ιωσήφ. Μόλις έφτασαν στον προορισμό τους, ήταν τόσο πολύ το πλήθος εκείνων που είχαν έλθει από μακριά για να απογραφούν, ώστε ο Ιωσήφ δεν μπόρεσε να βρει κατάλημα στο πανδοχείο και αναγκάστηκαν να καταφύγουν και να διανυχτερεύσουν λίγο έξω από την πόλη σε ένα σπήλαιο το οποίο εχρησιμοποιείτο ως στάβλος για τα ζώα. Η Θεοτόκος τότε ένιωσε πως είχε έλθει η ώρα της. Και τι σημαίνει αυτό. Το ένιωσε ότι είχε έρθει η ώρα να γεννήσει με τη βοήθεια του Θεού με τη φώτιση του Παναγίου Πνεύματος. Γιατί η Θεοτόκος δεν είχε πόνους όπως οι υπόλοιπες γυναίκες, διότι η Θεοτόκος κατά τον Ευαγγελισμό καθαρίστηκε από το προπατορικό αμάρτημα. Η πόνοι της γένας που αισθάνονται οι γυναίκες είναι αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος και αποτέλεσμα της ειδονής κατά την οποία συλλαμβάνονται τα παιδιά. Η υπεραγία Θεοτόκος συνέλαβε το Χριστό ανιδόνος και έτεκε ανοδίνος. Έμεινε δηλαδή έγκυος στο Χριστό, εκ πνεύματος Αγίου. Γέννησε χωρίς πόνο. Αισθάνθηκε λοιπόν η Θεοτόκος ότι είχε έρθει η ώρα της να γεννήσει. Ο δίκαιος Ιωσήφ την έβαλε πάνω στα άχυρα όπως μπορούσε, κοντά σε ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι που βρίσκονταν εκεί και έφυγε τρέχοντας να βρει την Μέα. Στον δρόμο του παρατήρησε ότι ξαφνικά η φύση έμεινε ασάλευτη και ακίνητη, σαν να καταλήφθηκε από δέος. Τα πετινά του ουρανού έμειναν ακίνητα, μετέωρα στον ουρανό. Άνθρωποι και ζώα πάγωσαν στην θέση τους. Η ροή των υδάτων διεκόπη. Η αδιάκοπη κίνηση που φέρει το κάθε τι από την γέννηση στον θάνατο και το περιβάλλει ματαιότητα, ευνίδια ανεστάλλει διότι την στιγμή εκείνη το αιώνιο εισέδιε στην καρδιά του χρόνου. Ο προαιώνων Θεός κατέστη πεδίων νέων, εγγενιάζοντας νέα διάσταση του χρόνου και της ιστορίας. Μετά την στιγμιαία αυτή διακοπή του χρόνου, τα πάντα επανήλθαν στην φυσιολογική τους κατάσταση. Ο Ιωσήφ βρήκε μία μέα που ερχόταν από το βουνό και πηγαίνοντας την στο σπήλαιο τη είπε ποια ήταν εκείνη που επρόκειτο να γεννήσει. Φθάνοντα όμω στο σπήλαιο δεν μπόρεσαν να εισέλθουν, γιατί η πυκνή νεφέλη το κάλυπτε και εμπόδιζε την είσοδο όπω τότε στο όρο Σινά, όταν παρουσιάστηκε ο Θεό στον Μωυσή και του έδωσε τις δέκα εντολές. Εφόσον ο Ιωσήφ δεν είχε καμία σχέση με την σάρκωση του Χριστού, δεν ήταν παρόν και στην γέννησή του. Και η νεφέλη αυτή που κάλυπτε το σπήλαιο ήταν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η Μέα τότε έπεσε με το πρόσωπο στην γη και φώναξε «Μεγαλυνθεί το η ψυχή μου σήμερον, ότι η οφθαλμοί μου είδον θαύμα μέγα, εγενήθη σωτήρ το Ισραήλ». Προσκύνησαν λοιπόν και η Νεφέλη υψώθηκε, δίνοντας την θέση της σε απαστράπτον φως, το άκτιστο φως του Θεού το οποίο σιγά σιγά καταλάγιασε επιτρέποντάς τους να εισέλθουν και να δουν την Παναγία καθισμένη δίπλα στην Φάτνη, όπου είχε τοποθετήσει το βρέφος αφού προηγουμένως το σπαργάνωσε. Ο Άγιος Ιωσήφο Μνίστορ είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων από άγγελο του Θεού ότι η Περαγία Θεοτόκος συνέλαβε τον Σωτήρα δια της ενεργίας του Παναγίου Πνεύματος. Και τώρα ο Ιωσήφ βλέπει το θαύμα και εν σιωπή προσκυνεί το θείο βρέφος που κοιμάται πάνω στο άχυρο της Φάτνης. Και στο πρόσωπο του θείου βρέφους βλέπει τον Μεσσία τον προσδοκόμενο, τον οποίο προεφύτευσαν οι προφήτες. Θαύμα όντως καταπληκτικό και αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Ο παντοδύναμος Θεός και τον απάντων δημιουργός γίνεται βρέφος ξένο, δίχως ωστόσο να πάβει να είναι Θεός άπειρος. Ο λόγος του Θεού επαχύνθη, πήρε δηλαδή την ανθρώπινη σάρκα, την οποία την φόρεσε σαν βασιλικό μανδύα. Εκείνος που το σύμπαν ολόκληρο δεν μπορεί να χωρέσει, ο καθήμενος επί του ουρανίου θρόνου και απαύστος δοξολογούμενος από μυριάδες επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, δέχεται να χωρέσει σε σπήλαιο στενό και σκοτεινό, από όλους καταφρονεμένος. Ο Κύριος μας έδειξε ταπείνωση, ώστε δια της ταπεινώσεώς Του να λυτρώσει όλους εμάς τους φταίχτες. Ο πλούσιος επτόχευσε, ώστε μέσω της πτωχίας Του να πλουτίσουμε. Ο άϊλος δέχεται να περιβληθεί τα σπάργανα, ώστε να λύσει τα δεσμά της αμαρτίας και να περιβάλλει με θεία δόξα εκείνους που ξέπεσαν από τον Παράδεισο. Ο μονογενής Υιός του Θεού, που βρίσκεται προαιωνίως στην αγκαλιά του Πατρός, Υιός ανθρώπου γίνεται, Υιός της Παρθένου, δίχως όμως να πάυσει να είναι Θεός. Ξάπλωσε σε φάτνη ανάμεσα σε ένα βόδι και σε ένα γαϊδουράκι, για να εκπληρωθούν οι προφητείες του προφήτου Αβακούμ και του προφήτου Ισαΐου. Αυτός που τρέφει όλα τα πλάσματα με τη θεία πρόνοιά του, ξάπλωσε σε φάτνη αλόγων ζώων, ώστε να επανορθώσει την παραλογία των ανθρώπων και να συμφιλιώσει όσους τους χώριζε το μίσος, δίνοντας τον εαυτό του ως αληθινή τροφή, άρτος της ζωής. Το υπερφυσικό αυτό θαύμα που επιτελέστηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, είναι η εκπλήρωση όλων των προφητιών. Για να δουν να λάμπει αυτή η ημέρα, δημιουργήθηκαν ο ήλιο το στερέωμα του ουρανού, η επιφάνεια της γης και όλα τα ζωντανά πλάσματα. Μυστήριο ξένο και αδιανόητο, ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου, ακόμη και για την διάνοια των αγγέλων. Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν όπω όπως λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης. Ο λόγος του Θεού σαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ο Φύση Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας, την περιβάλλεται στην γαστέρα της Παρθένου, σαν να ήταν ένδυμα, ώστε να μας καταστήσει κοινωνούς της Θεότητος. Θεός και Άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Και οι δύο φύσεις του Χριστού ενώνονται στο πρόσωπό Του, ασυγχήτος, αχωρίστος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος στο σπήλαιο της Βιθλεέμ, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Ο Χριστός, ο Σωτήρ, ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, γεννάται ως βρέφος τρυφερό, το οποίο με δέος σκύβουν και προσκυνούν οι άγγελοι. Το φως του αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, έλαμψε μέσα στο σκότος του πτωχικού σταυλού και ο καιρός του θανάτου και της φθοράς έφτασε στο τέλος του. Ο Χριστός μας εγγενιάζει την νέα κτήση και καλούμαστε όλοι μας ακολουθώντας τον Χριστό, τηρώντας τις εντολές του και έχοντας την ορθόδοξη πίστη μας καθαρή, να υποστούμε σύν αυτό το πάθος του, να υπομείνουμε δηλαδή και εμείς τον Σταυρό μας, ώστε να αναστηθούμε μέσω του Χριστού και καλούμαστε να γευθούμε την Αθανασία. Ο Λόγος σάρξε γένετο και ανέλαβε την ασθένειά μας, συμπόνεσε την αδυναμία μας, χωρίς ωστόσο να μετέχει της αμαρτίας μας. Ενδύεται σώμα και ψυχή και ως βρέφος υπόκειται στους νόμους του πεπτοκότος κόσμου μας. Σωματική ανάπτυξη, πίνα, δίψα, ύπνο, παραμένοντας όμως πάντα αναμάρτητος. Ο Χριστός δηλαδή, είχε ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με εμάς, να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί, εκτός από τα αμαρτωλά πάθη. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Και μας έκανε το μεγάλο δώρο ο Χριστός μας να συμμετέχουμε στο πλήρωμά Του, να είμαστε δηλαδή μέλη του πνευματικού σώματός Του, της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα Χριστούγεννα εορτάζουμε την συγκατάβαση του Θεού Λόγου μεταξύ των ανθρώπων. Ομολογούμε και την ολοκλήρωση του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Χριστός γεννάτε δοξάσατε και ήδη ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της δόξης του. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε στην Θεία Φάτνη να μην βλέπουμε μόνο ένα μικρό νεαρό βρέφος, αλλά να διακρίνουμε στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ όλα τα σημεία της ολοκληρώσεως του μυστηρίου του Χριστού. Η εορτή των Χριστουγέννων και η εορτή των εορτών το Πάσχα επί της είναι μία και μόνο πανήγυρης. Το σπήλαιο προαναγγέλει τον τάφο, τα σπάργανα προμηνύουν τα οθόνια. Τα Χριστούγεννα ο Χριστός γεννάται στον κόσμο φυλάσσοντας την παρθενία της μητρός του. Το Πάσχα ο Χριστός τριαμβεύει επί του θανάτου και εξέρχεται από τον τάφο χωρίς να πειράξει τις σφραγίδες του μνήματος. Δείτε ωραίες συγκρίσει που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός βγήκε από την κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου χωρίς να διαφθαρεί η παρθενία της. Γι' αυτό και η Θεοτόκος λέγεται αϊπάρθενος, πρώτο παρθένος και εν παρθένος και Μετατόκων πάλιν παρθένος δηλαδή πριν την γέννηση του Χριστού Παρθένος, κατά την γέννηση Παρθένος και μετά από την γέννηση πάλι Παρθένος έμεινε. Όπως ακριβώς βγήκε από την κοιλία της χωρίς η Παρθενία της Θεοτόκου να πειραχτεί, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βγήκε και από τον τάφο χωρίς να πειραχθούν οι σφραγίδες και οι αλυσίδες που είχε βάλει ο Πιλάτος, ακόμα και εκείνη η τεράστια πέτρα που είχε κυλήσει ο Ιωσήφ της Αρημαθέα. Στην Βιθλεέμ, Άγγελος αποστέλλεται στους ποιμένες για να αναγγείλει το μήνυμα της σωτηρίας και στα Ιεροσόλυμα Φαεσφόρος Άγγελος αναγγέλει την Ανάσταση του Χριστού στις Μυροφόρες. Ιωσήφ ήταν ο κηδευτής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαζί με τον Νικόδημο, Ιωσήφ ο Μνίστορ ήταν ο προστάτης της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Θείου Βρέφους. Σπαργανώθηκε ο Χριστός ανάμεσα σε δύο ζώα, σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές. Η Φάτνη ήταν ξύλινη και ο σταυρός επίσης ξύλινος. Η Ιερόδης τον κυνηγούσε ως βρέφος να τον θανατώσει, η Ιερόδης τον δίκασε την Μεγάλη Παρασκευή. Σμύρνα του πήγαν οι μάγοι ως δώρο, Σμύρνα τον άλυψαν στην ταφή, τη Μεγάλη Παρασκευή. Με σπάργανα τον τύλιξε η Θεοτόκος, με σάβανα τον τύλιξαν στην ταφή. Σε σπήλαιο γεννήθηκε, σε σπήλαιο ενταφιάστηκε. Γι' αυτό και στις ορθόδοξες εικονογραφίες η Φάτνη παρουσιάζεται σαν τάφος και ο Χριστός σπαργανωμένος μέσα στην Φάτνη λες και είναι φασκιωμένος όπως τύλιγαν με τα οθόνια τους νεκρούς. Και η Φάτνη βρίσκεται σε ένα σπήλαιο το οποίο είναι σκοτεινό και συμβολίζει το σκότος του κόσμου, το πνευματικό σκότος που έπρεπε να έρθει ο Χριστός για να φωτίσει τα σύμπαντα. Παντού και πάντα ο ίδιος Χριστός, που έγινε άνθρωπος και καταδέχθηκε να γευτεί και σταυρικό θάνατο. Αυτός είναι ο Σωτήρ, ο Κύριος, τον οποίον προσκυνούν και υπεριψώνουν όλα τα όντα του σύμπαντος. Εκεί κοντά στο σπήλαιο όπου συντελέστηκε το ακατάληπτο θαύμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, στις παρυφές της ερήμου της Ιουδαίας βρίσκονταν κάποιοι βοσκοί, άνθρωποι απλοί, πτωχοί και καταφρονεμένοι, που φύλαγαν τα πίμνιά τους με βάρδιες όλη τη νύχτα. Ήρθε τότε άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε η δόξα του Κυρίου με φως εκθαμβωτικό, προκαλώντας τους φόβο μέγα. Ο άγγελος όμως τους καθησύχασε και τους πληροφόρησε ότι το βρέφος που θα έβλεπαν στην Φάτνη ήταν ο Μεσσίας, ο καλός ποιμήν, που ήλθε να συγκεντρώσει το σκορπισμένο πίμνιό του. Ο Κύριος της δόξης συγκατέβει στην γη για να αναζητήσει το απολολός πρόβατο. Του είπε να πάνε να προσκυνήσουν και του είπε πώς θα αναγνωρίσουν το βρέφος και χάθηκε αφήνοντας στην θέση του πλήθος επουρανίων δυνάμεων που δοξολογούσαν τον Κύριο και καλούσαν όλες τις τάξεις της δημιουργίας να ψάλουν χαρμόσυνα. Ο Σανά εν της, υψής της δόξα εν υψής της Θεό και πηγή σιρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Όταν έφυγαν οι άγγελοι, οι ποιμένες αμέσως ξεκίνησαν, πήγαν στο σπήλαιο και προσέφεραν από την καρδιά τους τα ταπεινά δώρα τους στον Κύριο. Επέστρεψαν κατόπιν και στον δρόμο διακήρυταν ως πρόδρομοι των Αποστόλων τα θαυμάσια των οποίων έγιναν μάρτυρες. Και έπειτα η Αγία μας Εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων τοποθετεί την προσκύνηση των τριών μάγων. Κάποιοι ερμηνευτές λένε ότι η προσκύνηση των μάγων έγινε μετά από δύο χρόνια, από όταν γεννήθηκε ο Χριστός έφτασαν στα Ιεροσόλυμα τρεις μάγοι από την μακρινή Ανατολή, από την Βαβυλώνα της Περσίας, με την μεγαλοπρεπή συνοδεία τους και ζήτησαν να δουν τον βασιλέα που μόλις γεννήθηκε για να τον προσκυνήσουν. Οι ιερεί και μάντις των ειδωλολατρών που λάτρευαν τον ήλιο και τα άστρα είχαν ωστόσο εντιμότητα και σοφία. Ερευνούσαν τα ουράνια σώματα όχι για να προλέγουν το μέλλον, αλλά για να διακρίνουν τις οδούς της θεία Προνίας και μελετούσαν τα μυστικά της φύσης για να φτάσουν σε γνώση της αληθείας. Είχαν καλή προαίρεση και είδαν μια μέρα ένα αστέρι να εμφανίζεται στον ουρανό ξαφνικά, να πλησιάζει την γη και να λάμπει τόσο πολύ, πιο πολύ από τα άλλα αστέρια και έκανε τη νύχτα μέρα και γνωρίζοντας κάποιες παλαιές προφητείες έσπευσαν να έλθουν να προσκυνήσουν τον Χριστό πριν τους σκληρόκαρδους Ιουδαίους έχοντας οδηγό τους το άστρο. Οι τρεις μάγοι προαναγγέλουν τον μελλοντικό εκχριστιανισμό των λαών. Το αστέρι της Βηθλεέμ, που τους φαινόταν ως ξένο και παράδοξο άστρο δεν ήταν φυσικό ουράνιο σώμα αλλά θεία δύναμη. Άγγελος Κυρίου που πήρε την μορφή άστρου, διότι οι τρεις μάγοι επειδή ήσαν ειδωλολάτρες δεν μπορούσαν να δουν άγγελο. Ήταν λαμπρότερο από τον ήλιο, άλλοτε εκινήτο και άλλοτε έμενε σταθερό. Άλλες φορές εμφανιζόταν μπροστά τους για να τους δείξει το δρόμο και άλλες φορές χανόταν, όπως όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Έλαμπε μπροστά στους μάγους, όπως παλαιότερα έλαμπε, ο πύρινο στήλο που οδηγούσε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο στην γη τη Επαγγελία. Και κατέβαινε τόσο κοντά στην γη το φωτεινό αυτό άστρο, ώστε οι μάγοι μπόρεσαν μέσα στην λάμψη του να διακρίνουν το σπήλαιο που βρισκόταν ο Κύριος. Έτσι λοιπόν μεταστράφησαν από την λατρεία των άστρων και ήλθαν να προσκυνήσουν τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ο οποίος ήλθε στον κόσμο για να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως της θεογνωσίας. Γι' αυτό λέει και το Απολιτίκιο «Οι τις άστρες λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης». Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα οι μάγοι το άστρο χάθηκε και επειδή δεν γνώριζαν πού πρέπει να απευθυνθούν και επειδή πίστευαν ότι οι Ιουδαίοι θα έχουν τρέξει να προσκυνήσουν τον βασιλέα που ήλθε εξ ουρανού, οι μάγοι πήγαν στο παλάτι του Ηρώδη, του βασιλέως της Ιουδαίας, ο οποίος ήταν άνθρωπος σκληρός και ακόλαστος και χωρίς ενδιασμό θανάτωνε όποιον αντιστεκόταν στην εξουσία του. Ο Ηρώδης έμαθε τον σκοπό της επισκέψεως των μάγων και κάλεσε αμέσως τους γραμματείς και τους νομοδιδασκάλους για να μάθει ό,τι ήταν γνωστό για τον βασιλέα αυτόν που προεξήγγυλαν οι προφήτες. η σοφοί του επιβεβαίωσαν ότι πράγματι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του Ισραήλ, θα γεννιόταν στην Βιθλεέμ, την πατρίδα του Δαβίδ. Ο Ηρώδης κάλεσε τότε τους τρεις μάγους σε κατηδία ακρόαση, λάθρα, κρυφά, και τους έστειλε στην Βιθλεέμ και ζήτησε όταν επιστρέψουν να του πούν πού βρισκόταν ο νεογέννητος αυτός βασιλέας, ώστε υποτίθεται να πάει και αυτός να τον προσκυνήσει. Στην πραγματικότητα όμως η πρόθεσή του ήταν να τον θανατώσει, δεν ήθελε να χάσει την εξουσία του ο Ηρώδης. Μόλις βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα οι τρεις μάγοι, το άστρο εμφανίστηκε ξανά και τους οδήγησε μέχρι το σπήλαιο. Γεμάτοι από χαρά και ένθεο φόβο, ιερό δέος δηλαδή, οι πλούσιοι και ευγενείς μάγοι εισήλθαν στον ταπεινό στάβλο σαν να έμπαιναν στο παλάτι του βασιλέως των βασιλευόντων και προσκύνησαν το βρέφος που αναπαυόταν στην φάτνη λες και αναπαυόταν πάνω σε θρόνο και ανοίγοντα τους θησαυρού της καρδιάς τους, του προσέφεραν τα πολύτιμα και σπάνια δώρα τους. Χρυσό, Λίβανον και Σμύρνα. Χρυσό για να τον τιμήσουν ως βασιλέα, Λίβανο, θυμίαμα δηλαδή, όπως αρμόζει στον Θεό, και Σμύρνα, αρωματικό έλαιο που εχρησιμοποιείτο στην ταφή των νεκρών, όπως αρμόζει στον αθάνατο, που σύντομα επρόκειτο να υποστεί σταυρικό θάνατο για την σωτηρία ημών. Ειδοποιήθηκαν σε όνειρο οι τρεις μάγοι για τα άτιμα σχέδια του Ηρώδη, και επέστρεψαν στην χώρα τους από άλλο δρόμο, διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο σε όσους πλησιάζουν το Χριστό να μην επιστρέφουν στην οδό της ασεβίας. Όταν έφυγαν οι μάγοι, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε εκ νέου στον Άγιο Ιωσήφ και το απεκάλυψε ότι ο βασιλέας Ηρώδης επρόκειτο να στείλει στρατιώτες στην περιοχή για να βρουν και να θανατώσουν το βρέφος και τον συμβούλευσε να σπεύσει και να φύγει. Δίχως να χάσει καιρό, ο Ιωσήφ μαζέψε τα λιγοστά τους υπάρχοντα, κάθισε την Παναγία και το θείο Βρέφος πάνω σε ένα γαϊδουράκι, και μέσα στην νύχτα ξεκίνησαν ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι προς την Αίγυπτο. Ο Χριστός μας ως Θεός δεν φοβόταν ούτε τους στρατιώτες του Ηρώδη, ούτε καμία άλλη δύναμη του κόσμου τούτου. Επειδή όμω είχε πάρει και την ανθρώπινη φύση μα, την ασθενή και θνητή, χρησιμοποίησε τα ανθρώπινα μέσα. Επιθυμούσε να κρατήσει κρυφή και αφανή την κυρίαρχη εξουσία του, μέχρι να αρχίσει να κηρύττει στον λαό την ημέρα τη βαπίσεώ του από τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστό μα, από νεογέννητο βρέφο ακόμα, κυνηγήθηκε. Από την βρεφική ηλικία του Χριστού ξεκίνησε η μαρτυρική και σταυρική ζωή του και μας διδάσκει και εμάς ότι από την στιγμή που γεννηθήκαμε η ζωή μας θα είναι γεμάτη σταυρούς και θλίψεις. Και αυτός ο οποίος θα θελήσει να εγκολπωθεί τον Λόγο του Θεού και να αγωνιστεί με την βοήθεια του Θεού να κάνει πνευματικό αγώνα, να είναι όσο σωστός μπορεί στα της πίστεως και στα πνευματικά θέματα, θα υποστεί διωγμό, όπως είπε και ο Χριστός μας, «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Ο ασεβής Ηρώδης όταν διεπίστωσε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι, στους οποίους είχε δώσει εντολή να τον πληροφορήσουν που βρισκόταν το θείο βρέφος, έξαλος από θυμό διέταξε τους στρατιώτες του να θανατώσουν όλα τα αρσενικά βρέφη της Βιθλεέμ από ηλικίας δύο ετών και κάτω. Τόσο πολύ φοβόταν ο ασεβής Ηρώδης γιατί δεν ήθελε να χάσει την εξουσία του και βγήκαν οι στρατιώτες και έσφαξαν περίπου 14.000 νήπια, τα οποία Άγια Νήπια είναι οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού. Όμως η Θεία Δίκη δεν άφησε ατιμόρυτο τον ασεβή Ηρώδη. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε εξ ουρανού και τον πάταξε. Μια φωτιά κατέτρωγε τα σπλάχνα του αργά και βασανιστικά. Σάπισε ολόκληρος ένα ζωντανό πτώμα και γέμισε σιχαμερά σκουλίκια και με τον τρόπο αυτό πέρασε στην αιώνια κόλαση. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την Παναγία Μητέρα του και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα κάθισαν στην Αίγυπτο για κάποιους μήνες, κάτι λιγότερο από δύο χρόνια. Όταν πέθανε ο Ηρώδης και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε εκ νέου στον δίκαιο Ιωσήφ και του υπέδειξε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη. Δεν εγκαταστάθηκαν όμως στην Βιθλεέμ διότι φοβήθηκαν, διότι εκεί ασκούσε την εξουσία ο τύρανος, ο σκληρόκαρδος και άσπλαχνος γιος του Ηρώδη, ο Αρχέλαος. Και τότε ο δίκαιος Ιωσήφ έλαβε πάλι εντολή από άγγελο Κυρίου να πορευθεί μέχρι την Γαλιλαία και να εγκατασταθεί στο ταπεινό χωριό Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία ότι ο Χριστός, από αυτούς που δεν θα τον δεχθούν ως Μεσσία και θα τον φθονούν, θα ονομαστεί περιφρονητικά Ναζορέως. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, άλλη μία εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, Αυτές τις ημέρες θα υπάρξουν και άλλες εκπομπές με εορτολογικό περιεχόμενο για την ωφέλεια της ψυχής μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.